Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε hover test για το DJI Neo 2. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, αλλά από αέρα δεν είμαστε και τόσο καλά. Με τη λογική ότι το hover test πρέπει να έχουμε άπνοια τελείως για να δούμε καλά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα το κάνουμε και θα δούμε τι μπορεί να κάνει το Neo 2, πόση ώρα μπορεί να κρατήσει τον αέρα. Εγώ από τώρα θα σας πω ότι περίπου στο δεκάλεπτο το βλέπω με βάση την εμπειρία μου από τις πτήσεις, αλλά πάμε να δούμε. Είμαστε κάτω, δορυφόρους έχουμε και πάμε να απογειωθούμε γρήγορα. Ωραία. Τέλεια. Και νομίζω ξεκινάμε να μετράμε, να κεντράρουμε λίγο στην κάμερα όσο μπορούμε καλύτερα. Σίγουρα δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες για hover test, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα που θέλουμε θα το έχουμε. Προσπαθώ να σας κεντράρω λίγο τον ήχο στην κάμερα να το βλέπετε καλύτερα, έτσι ώστε να έχετε μία καλύτερη άποψη. Ωραία. Λοιπόν, όπως είπαμε, γύρω στο δεκάλεπτο το κόβω να ύπταται, να πετάει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν νομίζω, ίσως ο αέρας λιγάκι, να σου πω την αλήθεια, με βάζει σε σκέψεις. Παρόλα αυτά όμως, σας βάζω στο γρήγορο για να δούμε πώς θα κινηθεί και προς το τέλος θα το βάλουμε πάλι για να πούμε δύο κουβέντες και να κλείσουμε το βίντεο. Πάμε! Είμαστε πίσω λοιπόν και είμαστε στο 24% παιδιά με το DJI Neo 2. Όπως σας είπα, είδαμε ότι είχε κάποιες αναταράξεις κατά τη διάρκεια του hover test και αυτό γιατί έχει κάποιες ρηπές, αλλά να σας πω την αλήθεια δεν είναι κακές από τη στιγμή που μας κρατάει τον εξοπλισμό κρύο ή τέλος πάντων δεν μας ζεσταίνει το εξοπλισμό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το DJI Neo 2 και σχεδόν όλα τα μικρά drone ψύχονται με τον αέρα που μπαίνει μέσα την ώρα που κινούνται και δεν έχουν ανεμιστηράκι όπως τα μεγαλύτερα R3, σειρά R3 και Mavic 4. Είμαστε 18%, battery level low, return to home και σε αυτό το σημείο 16%, σιγά σιγά θα αρχίσει να χτυπάει για να κάνει αναγκαστική προσγείωση και να δούμε πού θα την κάνει την ΝΑΤΟ. Άρχισε να χτυπάει προειδοποιητικά μετά το 15%, είμαστε 14% και να δούμε εδώ, μάλιστα 14%. Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, γύρω στο δεκάλεπτο είμαστε, 12%. Θα βάλουμε τον confirm και θα το κρατήσω να μην προσγειωθεί για να πάμε την μπαταρία περίπου στο 5% και να δούμε πού θα μας
πει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και θα πάει οπωσδήποτε για προσγείωση 9%. Εγώ το κρατάω με το αριστερό. Αν δείτε και το αφήσω το αριστερό, πάει κατευθείαν για προσγείωση, αλλά θα το κρατήσω λίγο ακόμα. 7% για να πάρουμε τον απόλυτο χρόνο πτήσης, να δούμε πόσο κράτησε, και να σημειώσετε ότι επίσης έχει και αέρα. Στο 5% θα το αφήσω να κατέβει, γιατί δεν θέλω να πατώσω τελείως την μπαταρία, και από ό,τι βλέπω είναι στο 5%, παιδιά, ούτως ή άλλως μένουν 20 δευτερόλεπτα ακόμα, το πάμε λίγο πιο μπροστά για να μην πάει μέσα στα χώματα, μένουν 16 δευτερόλεπτα για την αναγκαστική προσγείωση και προσγειώθηκε. Πολύ ωραία. Θα σας βάλω τώρα κάπου εδώ, εδώ κάπου γενικώς, το χρόνο που έκανε το DJI Neo 2. Αν δεν κάνω λάθος και από αυτά που παρατήρησα, είναι γύρω στο δεκάλεπτο, λίγο πάνω νομίζω από το δεκάλεπτο, ή μπορεί και λίγο, δεν ξέρω, κάπου εκεί περίπου είναι. Είναι ένας χρόνος αναμενόμενος για το DJI Neo 2, αν λάβετε υπόψη σας ότι μετά από τόσες πτήσεις που έχουμε κάνει και δοκιμές, γύρω εκεί βγάζει. Και να σκεφτείτε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης, όταν πετάμε δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε καλύτερους χρόνους από ότι σε ένα απλό hover test. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!